bodies who could heal and steal. All my paintings are surreal and crazy now. Such a crazy land in my head. Raindrops and sand. Ομολογώ πως εγώ βοήθησα να δραπετεύσει ο Ορφέας Μακρύς, αλλά μπορώ να σας βοηθήσω να τον βρείτε και να τον συλλάβετε, αρκεί να με διαβεβαίωσετε ότι θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι θα πέσω στα μαλακά. Αυτά που γράφεις είναι σκουπίδια. Συγκρίνεις την Ελένη με άλλες γυναίκες? Ήθελα εγώ να κάνω έρωτα με άλλες γυναίκες? Καμία δεν ήθελα να αγγίξω. Και σένα για αυτή σιμωσέικα, το κατάλαβες? Προχώρησα μαζί σου εφόσον έμαθα ότι η Ελένη έχει κόμενο. Και εφόσον είχα χωρίσει. Για ηρέμησε λίγο. Με ποιο δικαίωμα γράφεις ότι σου κατεβαίνει στο κεφάλι, ε? Πήγα και εμπιστεύτηκα τη βιογραφία μου σε μια ηλίθεια. Μια ηλίθεια είσαι. Ούτε λέξη δεν θα γράψεις παραπάνω, το κατάλαβες? Ούτε λέξη μέχρι να το διαβάσω όλο. Μπορώ εγώ θα φύγω να κάνω λίγο υπασία. Να έρθω κι εγώ. Και τι, θα αφήσουμε το μαγαζί κλειστό? Να έρθω να σε βρω όταν σχολάσω. Τελειώνει η βαρδιά μου σε λίγο, έρχεται ο άλλος. Ξέρω, τι να πω. Καλά. Κοίταξε να δεις, Πέτρο. Μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά. Να πας μπροστά. Μ' αρέσουν τα λεφτά. Και σε ποιον δεν αρέσουν, δεν ξέρω έναν. Όμως τα λεφτά έχουν και ένα τίμημα. Όπως όλα τα ωραία πράγματα. Θες όμως να σταματήσουμε να μιλάμε με υπονοούμενα και γρίφους? Γεια σας, τι κάνετε? Τι είναι? Πού ήσουν τόσες ώρες? Μόνο με είχα πάει να κάνω λίγο υπασία, να ξεμουδιάσει και το άλογο. Επειδή και αυτή η νίκη μου έγινε κολιτσίδα, ήθελα να τη μάθω, λέει, υπασία. Με δουλεύεις? Ήμουνα μόνη τόσες ώρες μέσα στο σπίτι και σε περίμενα και εσύ έκανες υπασία με τη νίκη. Από πού και ως που μου πήρες την άδεια? Τι έκανε, λέει? Να σου πάρω την άδεια. Μένουμε όπως είμαστε, έτσι κρυμμένοι, όπου να είναι θαύτη. Μας ξεγέλασε το κάθαρμα, βγείτε όλοι έξω. Ορφέα Μακρύ, τα χέρια ψηλά, είσαι περικυκλωμένος από παντού. Μη κουνηθεί κανένα, θα την καθαρίσω! Σε παρακαλώ! Σκάσε! Ας το σκηνή.
Μείνετε όλοι στις θέσεις σας. Εσύ αναγνωστάκι στο πίσω μέρος του σπιτιού, μην το σκάσει από εκεί. Εμένα πάντα κάτι δεν μου άρεσε με αυτή τη νίκη. Αλλά νόμιζα την ιδέα μου. Και τώρα έρχεσαι εσύ με αυτό που έγινε και μου το επιβεβαιώνεις. Τι πας καλά, ρε παιδί μου, τι σου επιβεβαιώνω. Μόνη του σου λέω ήρθε εκεί πέρα και μου μπαστακώθηκε να τη μάθω η πασία. Και εγώ δέχτηκα από ευγένεια και από ντροπή. Όλα έτσι ξεκινάνε πάντα, από ευγένεια. Δεν σε πιστεύω, Στεφανέ. Ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα, τι πάθατε στα καλά καθούμενα. Και αυτή η νίκη ποια είναι. Μια υπάλληλος που πήρα στο μαγαζί καινούρια, όπου η Όλγα, χωρίς αιτία και αφορμή, τη βάφτισε εγκόμενά μου. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι της έχεις δώσει πολύ θάρρος. Αλλά τώρα εσύ το πήγες ένα βήμα παρακάτω. Κοίτα, άμα θες να μαλώσουμε, δεν χρειάζεται μπροστά στα παιδιά να φέρουμε σε δύσκολη θέση. Πάμε μέσα. Ναι, να πάμε μέσα. Να δω τι έχεις να μου πεις. Τι συνέβη έτσι στα καλά καθούμενα. Τι έπαθε. Ξέρω εγώ, ρε μωρό μου. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα. Από ό,τι φαίνεται, η Όλγα ζηλεύει. Πρώτη φορά τη βλέπω έτσι. Ορφέα, μακρύασε την κοπέλα να φύγει και παραδώσου. Είσαι περικυκλωμένος από παντού. Πολύ φοβάμαι ότι δεν καταλήψει έτσι, μαχητή. Ακόμα ένας φωνός γι' αυτόν δεν είναι τίποτα. Έχεις δίκιο. Δεν μπορούμε να αποκάλουμε. Μας έχει δέσει τα χέρια. Πρέπει να προφυλάξουμε την Όμηρο όσο μπορούμε. Μην πυροβολήσει κανείς! Στα μάξια μας! Προχώρα! Καλά, είναι δυνατόν. Μπορείς να μου πεις γιατί με κάνεις ρεζίλ μπροστά στην Άννα και τον Αλέξανδρο. Τι είμαι, κανένας ξελιγωμένος να την πέσει στην υπάλληλο. Αυτό σε πείραξε. Τι θα πουν οι άλλοι. Εμένα δεν με νοιάζουν αυτοί. Αλλά με νοιάζει ότι εσύ με περνάς για χαζή. Λες και δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς γίνεται. Και για πες μου λοιπόν αφού καταλαβαίνεις. Ε, για να καταλάβω κι εγώ. Μου το πες ανήξερος. Αυτή η κοπέλα σε γουστάρει. Και το θάρρος της το έχεις δώσει εσύ. Και εσύ που το ξέρεις. Ήσουν εκεί και το είδες. Γιατί μόνο ο θάρρος δεν της έδωσε. Ναι. Σιγά μου το παραδεχόσουν. Τότε γιατί δεν της μάθεις πασία. Για να μείνετε μόνοι σας, οι δυο σας. Και εγώ να κάθομαι σε τον πλάκα εδώ πέρα και να σε περιμένω μόνη μου. Έχεις μεγάλη φαντασία, το ξέρεις. Εγώ πέσα από τα σύννεφα. Δεν την είχα για ζηλιά, ρε, την Όλγα το αντίθετο. Ναι, και εγώ πρώτη φορά τη βλέπω έτσι, τι να σου πω. Μήπως για την πρώτη φορά ερωτεύτηκε. Ή μήπως όντως της έδωσε δικαίωμα ο Στέφανος με την υπάλληλο. Η τρελή δεν είναι. Ξέρω, ωραία, Άννα. Μου το μασάς. Και ακόμα δεν με έχεις διαβεβαιώσει ότι δεν τρέχει τίποτα μεταξύ σας. Δεν μπορώ να σε πάρω στα σοβαρά με αυτά που μου λες και φτάνει ως εδώ. Δεν έχεις λόγο να με ζηλεύεις, το καταλαβαίνεις, και ειδικά με αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη που δεν έχω τρόπους, αλλά δεν είμαι κορόιδο. Ξέρω πολύ καλά τι είδαν τα μάτια μου. Αυτή σε γουστάρει. Πρόβλημά της. Και πρόβλημα δικό σου αν πιστεύεις ότι θα έκανα κάτι με κάποια άλλη. Τόσο λίγο με μετράς. Λυπάμαι. Μωρό μου, πώς να φύγουμε να τους αφήσουμε μόνος. Δεν νιώθω άνετα. Τι λες τώρα, ρε μωρό μου, δεν ακούς τι γίνεται. Να τους αφήσουμε να σκοτωθούν μόνοι τους. Με συγχωρείτε πολύ, παιδιά. Έφυγες, πήγαινε το γεμίσι σπίτι. Έφυγες, έφυγες. Στεφανέ! Κοίτα, φίλε, δεν θέλω να νομίζεις ότι επεμβαίνω. Απλά σε ρωτώ γιατί μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να κάνω για να βοηθήσω. Φίλε, τι να κάνεις, την πιάσανε ζήλιες. Δεν ξέρω αν είναι ορμόνες ή ανασφάλειες λόγω της εγκυμοσύνης, αλλά με έχει βγάλει από τα ρούχα μου. Και μη σου παίρνανε τίποτα ιδέες από το μυαλό, με κατηγορεί άδικα. Έλα, εντάξει, δεν χρειάζεται να απολογήσεις εμένα τώρα. Για όνομα του Θεού. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις απλά λίγο υπομονή. Προσπαθώ, αλλά πόσο. Έχω αγανακτήσει. Έλα, δεν είδες με τι έφεσαι μου την είπε. Ας πω. Ας πούμε τώρα τα της δουλειάς, μπας και ηρεμήσου λίγο.
Πάμε το μουσείο. Ναι, πάμε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για το θέμα των εξαγωγών, για τα προϊόντα της τρούφας. Έμαθα ότι έχει γίνει κάποια προεργασία, ε. Ναι. Κάνανε επαφές σε Αμερική και από Ανατολή. Ας τα πει καλύτερα ο υπεύθυνος, γιατί εγώ είμαι συγχυσμένος τώρα. Ναι, σε βλέπω. Το μυαλό σου μόνο στην τρούφα δεν είναι. Δεν είμαι τρελή. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αυτή η Νίκη τον κοιτάζει και λιώνει. Ωραία, και τι έγινε. Χίλιες γυναίκες μπορεί να τον κοιτάνε κάθε μέρα. Εξάλλου ωραίος άντρας είναι. Σημασία έχει τι κάνει αυτός, ρε εσύ, Όλγα. Και τον Άλεξ τον κοιτάνε. Τι θα έπρεπε να τσακώνουμε μαζί του κάθε μέρα. Ναι, αλλά όταν κοιτάνε εσένα, ο Αλέξανδρος γίνεται τούρμπο. Τον έχω δει πώς κάνει. Ναι, αλλά εγώ δεν του έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι το θέμα είναι πώς το χειρίζεται ο καθένας. Δεν λέω, ο Στέφανος με προσέχει. Συνέχεια κοιτάει να δει μήπως πέσουμε, μήπως ζαλιστώ, μη στεναχωρήσουμε τη μικρή. Αλλά την πρώτη στιγμή που η Νίκη του ζήτησε να της μάθει πασία, αυτός δέχτηκε. Άσε τώρα, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Κοίτα, ο Στέφανος είναι ευγενικός. Πολύ ευγενικός. Και κυρίως. Μπορεί η κοπέλα να του το ζήτησε και εκείνος να ντράπει και να πει όχι. Μα δεν είπα να τη βρήσει. Είπα να της το αρνηθεί ευγενικά, μόνο αυτό. Τόσο πολλά ζητάω. Ούτε αυτό δεν μπορούσε να κάνει. Αξιρέμησε, δεν ήξερε ότι τόσο ζηλιαρόγατα. Δεν είμαι. Ίσα-ίσα. Αυτός μου έδωσε αφορμή. Καλό για ενισχύσεις προς όλα τα περιπολικά της περιοχής της Πεντέλης. Καταδίωξη του καταζητούμενου Ορφέα Μακρύ κρατάει στα χέρια του όμηρο μία γυναίκα. Κινείται προς το καούδια. Τα περιπολικά ανασπεύσουν για ενισχύσεις προς τον Ταού Πεντέλη, στο δρόμο προς μοναστήρι. Ο καταζητούμενος κρατάει όμηρο μία γυναίκα. Μη με τρελαίνει, σου λέω είναι η ιδέα σου. Άσε με τώρα, άσε με τώρα. Ούτε γνωριστήκαμε χθες, ούτε κάναμε πρώτη φορά έρωτα σήμερα. Εσύ πρόσεχες εκεί πέρα, φοβόσου να μη σπάς τα αυγά. Με πρόσεχες. Δεν γουστάρω έτσι, έτσι. Άντε. Να σου υπενθυμίσω ότι έχω ένα σπασμένο χέρι και δεν μπορώ να κάνω ακροβατικά στο κρεβάτι. Ποιος σου μίλησε για ακροβατικά, καλή μου. Απλά θέλω να είμαι ελεύθερος, να κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου, να είμαι αυθόρμητος. Πώς θα το πω. Ποιος είπε να μείνεις αυθόρμητος. Εσύ με τον τρόπο σου. Με κάνεις και φοβάμαι ότι κάτι έχω, δηλαδή έλεος. Κοίταξε να δεις. Πέρασα κάτι. Πάει, τέλειωσε. Επανέρχομαι στη ζωή, κανονικός, θα ζήσω, θα δουλέψω και θα κάνω τα πάντα όπως πριν. Ωραία. Ποιος σου ζήτησε να ζεις σε μια αποστηρωμένη γυάλα, πες μου. Μπορείς να με πρίζεις άλλο. Α, σε πρίζω, ε. Ναι. Εσύ λοιπόν. Εσύ το κάνεις. Και στο λέω για να μην μου το ξανακάνεις. Γιατί αν μου το ξανακάνεις και μου δημιουργήσεις φοβίες και κόμπλεξ, εγώ δεν αντέχω. Θα κάνω το χειρότερο. Τι θα κάνεις δηλαδή. Θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό. Ναι. Θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό και θα το βάλω να του μιλήσεις. Τώρα παραφέρω το τηλέφωνο μου. Πας καλά, μωρέ. Τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις. Hi, doctor. I'm Θεοχάρης Ρασής. Please speak to my wife, please. Thank you. Ωραία, δώσ' το. Hi. Να στα πει όλα, πες του. Πάντως δεν έχεις σταματήσει να κοιτάς τα τριαντάφυλλα. Σε συγκίνησε πολύ η κίνησή του, ε. Όσο να είναι, δεν μου στέλνει κάθε μέρα ένας άντρας τριαντάφυλλα. Νομίζω ότι αυτός ο Άρης τύπησε Διάνα. Φαίνεται παραδοσιακός άντρας. Η αλήθεια είναι ότι οι νέοι στις μέρες μας πλέον δεν στέλνουν λουλούδια. Εγώ δεν ξέρω τι κάνουν οι νέοι στις μέρες μας, αλλά αυτή η αυθόρμητη κίνηση με πήγε πολύ μακριά. Δηλαδή? Με κάνει να ονειρεύομαι έναν έρωτα ρομαντικό. Με πολύ χαζή. Καθόλου χαζή δεν είσαι. Έχεις ανάγκη να ζεις όμορφα πράγματα. Και σου αξίζει επιτέλους να τα ζήσεις. Άντε θα του στείλεις κάτι να τον ευχαριστήσεις. Και τι να του πω. Την αλήθεια, ότι σε συγκίνησε πολύ.
Θα με βοηθήσεις. Εννοείται. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για τα τριαντάφυλλα. Με συγκίνησε πολύ η κίνησή σου. Και με έκανε να σκεφτώ ότι υπάρχουν άντρες, ακόμα και στη σημερινή πεζή εποχή, που δεν φοβούνται να εκδηλωθούν. Ναι. Έχεις κάτι τολμηρό που μου αρέσει σε σένα. Μήπως είναι λίγο υπερβολικό. Καθόλου υπερβολικό. Να το πας ένα βήμα μπροστά. Άντε, στείλ το. Το έστειλα. Ωχ, Παναγία μου. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Θα σε πετσοκόψω, ε! Εντάξει, εντάξει. Δεν τον βλέπω. Νομίζω ότι τον χάσαμε. Περίμενε. Σταμάτα. Σταμάτα. Σας άφησε εδώ και έφυγε. Ναι. Η κυρία ποια είναι? Μου πήρε τα κλειδιά και πήγε με τα αυτοκίνητα. Προς τα πού πήγε? Προς τα εκεί. Ναι, γεια σας. Για το ενοικιαστήριο σας παίρνω. Ναι, είμαι μπροστά στην πολυκατοικία. Είστε ο ιδιοκτήτης? Ναι, ενδιαφέρομαι. Δεν γουστάρω να μείνω εδώ, ρε, ξεκόλα. Ναι, θα ήθελα να το δω. Πότε μπορείτε να βρεθούμε? Οκ, κατάλαβα. Ευχαριστώ, γεια σας. Αστυνόμια τον έχουμε χάσει. Κινείται προς την περιοχή της Πεντέλης και πολύ φοβάμαι πως θα χαθεί μέσα στο δάσος. Να σηκωθεί ελικόπτερο. Έλυθι, δίνω εντολή.
Τον χάσαμε πάλι, κύριε Τικητά. Δεν εγκαταλείπουμε. Θα τον βρούμε. Τι έγινε, δεν σου απάντησε? Όχι ακόμα. Εντάξει, όμως φαίνεται να είναι διαφορετικός από όλους αυτούς τους τύπους που κάνουν απλά την πλάκα τους στο διαδίκτυο. Είναι πολύ σοβαρός ο Άρης. Αχ, μήπως ονειρεύομαι? Όχι, βρε αγάπη μου. Σου έχει δώσει πολύ θετικά σημάδια. Βγες μαζί του να το γνωρίσεις. Μα δεν μου το έχει ζητήσει ακόμα. Δεν ξέρω. Πώς θα μιλάμε μέσα από το Facebook? Μήπως είναι πολύ ντροπαλός? Μπορεί. Από την άλλη όμως σου έστειλε λουλούδια. Άρα φαίνεται ότι το προχωράει. Από το τηλέφωνο σου πρότεινε να μιλήσετε. Δεν μου έχει ζητήσει καν τον αριθμό μου. Μου κάνει εντύπωση. Αλλά από την άλλη δεν ξέρουμε και πώς σκέφτεται. Σίγουρα δεν είναι από τους λιγούριδες που θέλουν να σε ρίξουν στο κρεβάτι. Ναι. Πάντως φαίνεται να είναι πιο ρομαντικός από την ηλικία του. Μήπως να το πω εγώ να συναντηθούμε? Όχι, καλύτερα στο πάνω του. Και είναι πιο ωραία έτσι, βήμα-βήμα. Δημιουργεί μια αναμονή. Ναι, έχεις δίκιο. Θα τον αφήσω να πάρει πρωτοβουλία. Αλλά έχω περιέργεια, θέλω να το γνωρίσω. Το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου κίνησε την περιέργεια αυτός ο Άρης. Πραγματικά μακάρι να είναι αυτό που σου αξίζει. Πέρασε τόσα πολλά, ρε αδερφούλα. Αν ο Στέφανος ήταν αθώος, δεν θα σηκωνόταν να φύγει. Θα έμεινε εδώ πέρα. Θα προσπαθούσε να με ηρεμήσει. Άδικο έχω. Μπορεί να έφυγε για να μην τσακωθείτε. Μετά που θα γυρίσει, θα το συζητήσετε πιο ήρεμα. Έλα ρε Σιόλκα, σε παρακαλώ. Μην αναστατώνεσαι στην κατάσταση που είσαι. Δεν κάνει. Περιμένεις κάποιον? Είναι η Χριστίνα. Με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να περάσει. Γεια σου, Χριστίνα μου. Γεια σου, Ολγα. Πέρασε. Είναι και η Άννα εδώ. Έχουν έρθει με τον Αλέξανδρο. Τι κάνεις, καιρεύουμε να τα πούμε. Καλά είμαστε, Μαρθή. Καλά. Βάζω καφέ, έτσι. Ναι, ναι. Πώς και ήρθες? Θα κάτσω λίγες μέρες. Θα μείνω στα Τρίκαλα γιατί πρέπει να μαγνητοσκοπήσω 6-7 εκπομπές, οπότε θα βρισκόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι δεν έκλεισες τελικά σε κάποιο κανάλι στην Αθήνα? Όχι ακόμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, επειδή είχα ασχοληθεί και με το βιβλίο, δεν έδωσα την απαιτούμενη σημασία και τον χρόνο που έπρεπε. Ευχαριστώ. Μιας και αναφέρεις το βιβλίο, ήθελα να επαναφέρω τη συζήτηση στο θέμα με το όνομα της Ελένης. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα μπορούσες να το αλλάξεις και να βάλεις ένα ψευδώνυμο. Πάλι τα ίδια. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ έχω πρόβλημα. Δεν νιώθω άνετα να αναφέρεις το όνομά μου. Κοριτσιά, μισό λεπτό, γιατί νομίζω με έχετε παρεξηγήσει. Με τον Ορφέα είχαμε κάνει συμβόλαια. Και ήταν απέτηση δική του, ήταν όρος μέσα στο συμβόλαιο να μην αλλάξω τα ονόματα. Πάντως θα μπορούσες να το είχες διαπραγματευτεί μαζί του. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Όχι, κάνετε λάθος. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Δεν με άφηνε να αλλάξω ούτε λέξη από όλα αυτά. Και να σας πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αν τον συλλάβουν, μπορείτε να κάνετε μια κουβέντα μαζί του και να τα βρείτε. Και αν σας γράψει κάτω σε ένα χαρτί τη συγκατάθεσή του, τότε εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, εννοείται. Τι λες τώρα, ποιος μπορεί να πείσει τον Ορφέα? Εδώ σκότωσε μέχρι και το Μάνο. Υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να κάνει λογική συζήτηση μαζί του? Δεν ξέρω τι να σας πω, και εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, θα μείνεις να φας μαζί μας? Όχι, θα πρέπει να φύγω γιατί έχω πολλές δουλειές. Θα περάσω και από το σπίτι. Ήρθα απλά να σας δω και να πούμε τα νέα μας. Λοιπόν, ακούω. Τι να σου πούμε. Πες εσύ, Άννα, καλύτερα. Μην πράσει μια πτήρια πέτα μου.
Τον χάσαμε, αστυνόμε. Σίγουρα κάπου άφησε το αμάξι που άρπαξε και βρήκε άλλο. Άντε, βρες τον τώρα. Και με το ελικόπτερο της αστυνομίας που μίλησα, δεν έχουν δει κάποιο έγνωστο. Δεν το πιστεύω τον χάσαμε πάλι μέσα από τα χέρια μας. Είμαι έξαλλος. Πού κρύφτηκε ο διάολος? Επιστρέφουμε πίσω και τα λέμε από κοντά. Φύγαμε! Λοιπόν, χάρηκα που σας είδα. Θα τα πούμε. Λοιπόν, έπρεπε να ξαναπούμε που ήταν εδώ. Εντάξει, να πας το καλό. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια, δεν ήξερα ότι θα είσαι εδώ. Ναι, τα λέγαμε με τα κορίτσια, αλλά τώρα φεύγω. Λοιπόν, γεια σας. Γεια. Γεια. Τι ήθελε αυτή? Τι να θέλει, τα συνηθισμένα. Της κάναμε και νήξη για το βιβλίο, για το όνομα της Ελένης, και μας είπε να μιλήσουμε στον Ορφέα. Ό,τι να είναι. Ναι, και τι περιμένατε να σας πει, δηλαδή? Όταν τη βλέπω, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ο Στέφανος ήταν μαζί σου? Ναι, ήταν μαζί μου. Πήγαμε λίγο στο μουσείο και μετά πήγαινε να δει κάτι χωράφια. Πάντως δεν πήρε ούτε ένα τηλέφωνο. Και να σε πάρει τηλέφωνο να σου πει τι, ρε Όλγα. Ε? Τα έχει πάρει στο κρανίο μαζί σου. Είναι τσαντισμένο σου. Καλά, ρε Άλεξ, και εσύ δεν ήξερες να του εξηγήσεις, να τον ηρεμήσεις έστω. Πιστεύεις ότι δεν προσπάθησα? Αλλά όπως σου είπα, τα έχει πάρει στο κρανίο. Και τώρα δηλαδή τι πάει να κάνει, να βγει από πάνω? Ότι φταίω εγώ δηλαδή που είμαι ιδιότροπη και ζηλιάρα? Όλγα, παραδέξου ότι φταίει. Του έκανες τέτοια επίθεση χωρίς να σου έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Έλα, σε παρακαλώ. Τον πνίγει το άδικο. Δεν το καταλαβαίνεις? Ποιο άδικο? Έκανε καλά-καλά τη βλακεία του και τώρα προσπαθεί να το καλύψει με επίθεση. Κοίτα, Όλγα, το ξέρεις ότι είμαι με το μέρος σου. Αλλά να λέμε αλήθεια, ο Στέφανος σε όλες τις περιπέτειες ήταν πάντα δίπλα σου. Ναι, δεν λέω το αντίθετο. Αλλά σήμερα ήταν αυτός λάθος. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Γιατί ήταν λάθος, ρε Όλγα? Ο Στέφανος είναι πολύ πιεσμένος με τη δουλειά. Όλη μέρα τρέχει και δεν φτάνει. Κάνει τα πάντα για σένα και για το μέλλον σας. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Όλη μέρα τρέχει και δεν φτάνει, αλλά μόλις η Νίκη του ζήτησε να της μάθει πασία, αυτός έκατσε εκεί πέρα 2 ώρες μαζί της. Ενώ τον χρειαζόμουν εδώ, στο σπίτι, ήμουνα μόνη μου. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τον πάρεις τηλέφωνο και να του ζητήσεις συγγνώμη. Εγώ να τον πάρω τηλέφωνο? Δεν με ξέρεις καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Sorry που σε έρθισα. Δεν πειράζει. Έλα, κάτσε. Απλά η Μαργκό τελευταία στιγμή θυμήθηκε κάτι και έπρεπε να στείλω κάποια mail. Συγγνώμη, γιατί τα λέμε εδώ και όχι στο γραφείο? Γιατί στο γραφείο και τύχη έχουν αυτιά. Εδώ και κάποιος να μας πετύχει δεν έγινε και κάτι. Εδώ συχνάζουμε. Ωραία, τέλος πάντων, λέγεις, ακούω. Τόνι μου, εμείς οι δύο είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Σου έχω σταθεί και μου έχει σταθεί άπειρες φορές. Σ' αγαπώ και ξέρω ότι με αγαπάς κι εσύ. Ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά, παρακάτω. Άσε με να μιλήσω, παρακαλώ. Σε γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και ξέρω ότι δεν έχεις καμία σχέση με τη μάνα σου. Εσύ έχεις ευαισθησίες. Μπορεί να μπλέχτηκες με τα όπλα, αλλά δεν έχεις αλωτριωθεί. Νικόλ, στο θέμα, λέγε. Τον ήθελα να με βοηθήσεις να ξεμπλέξω. Από όλη αυτή την κατάσταση δεν αντέχω άλλο. Θα πεθάνω από το άγχος και την αγωνία. Ρε Νικόλ, πάλι τα ίδια. Δεν βαρέθηκες? Ε? Ειλικρινά δεν βαρέθηκες? Συγγνώμη, εγώ σε βάλα στα όπλα. Μόνη σου μπήκες. Η μάνα σου με έμπλεξε. Και εσύ τι είσαι, κανέναν υλικό? Τώρα με δουλεύεις. Ε? Είδες το χρήμα και έπεσε με τα μούτρα. Σωστά? Ωραία, το μετάνιωσα όμως. Δεν θέλω ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Την ψυχική μου ηρεμία θέλω. Ξέρεις πόσες φορές το έχω πει και εγώ αυτό για μένα? Ναι. Ε? Άπειρες. Δυστυχώς, Νικόλ, είμαστε οι επιλογές μας. Και εσύ την έκανες τη δική σου. Κάνε μου τη χάρη και μίλα στη μάνα σου. Εσένα σου έχει αδυναμία, θα σ' ακούσει. Το έχω ήδη κάνει. Και δεν έχει βγει κάτι. Ελένη Νικόλ, συγκεντρώσου λίγο. Είναι σαν να μπαίνεις σε μια εγκληματική οργάνωση και μετά να λες: δεν μου κάνετε συγγνώμη, φεύγω. Γεια σας, χαίρετε. Τι θα σε αφήσουν να φύγεις, νομίζεις έτσι? Μα δεν θα μιλήσω σε κανέναν. Και τι σχέση έχει αυτό? Αυτό το κάνει κύκλωμα. Και σταμάτα να μιλάς αριστερά και δεξιά. Γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να σου κάνουν. Δηλαδή τι μπορούν να κάνουν? Να με σκοτώσουν. Γιατί? Θα τους εμποδίσει κάποιος? Έλα, Σωκράτη μου, κάθισε. Πώς είσαι?
Αναστατωμένος. Έχει γίνει η ζωή μου πάλι άλλο κάτω. Έχω μετακομίσει τώρα με μία φίλη και ψάχνω σπίτι. Σήμερα κοντούψα να μην έρθω. Επειδή ψάχνεις σπίτι ή επειδή ήθελες να αποφύγεις το ραντεβού μας? Δεν ξέρω. Τελευταία με στοιχιώνει η απουσία της Εύας. Την σκέφτομαι πολύ. Το ξέρω ότι τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά, αλλά... τι να κάνω. Πονάω. Ούτε στο δυστύχημα ένιωθα έτσι, ούτε στην κηδεία. Για ποιο λόγο μου συμβαίνει αυτό? Σωκράτη μου, έχεις αρπαχτεί από την ανάμνησή της. Και αναρωτιέμαι πραγματικά αν με αυτόν τον τρόπο προσπαθείς να καλύψεις κάτι οδυνηρό έτσι ώστε να μην το σκέφτεσαι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Απλά μου λείπει η Εύα. Μου λείπει το δέσιμο που είχαμε. Μου λείπει η σχέση μας. Δεν ήταν μόνο ερωτική. Ήμασταν ίδιοι. Είχαμε τις ίδιες ιδέες. Τα ίδια όνειρα. Βλέπαμε τη ζωή από τα ίδια μάτια. Πίστευα ότι η ζωή μου έκανε ένα δώρο. Όσο καιρό ήμασταν μαζί και ήμουν πολύ ευγνώμων. Γιατί μου πήρε πάρα πολλά πράγματα, αλλά... μου έφερε την Εύα. Και τότε άλλαξε όλη μου η ζωή. Είχα βρει το άλλο μου μισό. Τη γυναίκα που θαυμάζω σαν τίποτα άλλο στον κόσμο. Η αρχή και το τέλος μου είναι η Ελένη. Η ζωή μπορεί να μου πήρε τα παιδικά μου χρόνια. Αλλά για να μου δώσει κάτι πίσω μου έφερε την Ελένη. Γιατί δεν μιλάτε? Σκέφτομαι. Σωκράτη, δεν θέλω η ανάμνηση της Εύας να σου γίνει αιμονή. Πρέπει να απαγκιστρωθείς από αυτήν. Και πρέπει να προχωρήσεις. Θα το παλέψουμε. Δεν έχω δύναμη να παλέψω τίποτα άλλο πια. Κάθε μέρα που περνάει, νιώθω ότι χάνω ένα κομμάτι του εαυτού μου. Δεν αντέχω άλλο. Θα το παλέψουμε, Σωκράτη. Θα το παλέψουμε μαζί και είμαι σίγουρη ότι θα βγεις νικητής. Και εγώ σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σου. Αλλά πρέπει να βρεις τη δύναμη ξανά. Μέχρι να πέσει η νύχτα, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πιάσουμε τον Ορφέα μακριά. Οι δικοί μας θα συνεχίσουν να ψάχνουν. Δεν είμαι αισιόδοξος, αστυνόμε. Μας την έκανε για ακόμα μία φορά. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το χάσαμε. Είναι πολύ έξυπνος τελικά ή απλά πολύ τυχερός. Δεν θα του μπλέξουμε και το εγκόμιο, Λιμπέρι. Είναι ένας αδίσταχτος δολοφόνος και δυστυχώς βρίσκεται ελεύθερος εκεί έξω και αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κύριε Δικητά. Όσο ο Ορφέας Μακρύς είναι ελεύθερος, κάποιος άνθρωπος κινδυνεύει και πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά να τον πιάσουμε. Πέρα σπάσει το κεφάλι μου. Αφήσαμε όλες μας τις υποθέσεις και ασχολούμαστε με το Μακρύ. Λιμπέρι, τι γίνεται από το μέτωπο της Μπλεφάλαινας? Κάντο τώρα. Δεν μπορώ. Φοβάμαι. Σήμερα θα νικήσεις το φόβο σου. Κάντο. Η κατάσταση της μικρής είναι ελεγχόμενη. Την έχω από κοντά, έχουμε γίνει φίλες. Μην έχεις ψευδεστήσεις. Για αυτήν είσαι πάντα η αστυνομία. Έχει δίκιο η αστυνόμας, Λιμπέρι. Εγώ υπολόγιζα στη βοήθειά σου και εσύ για άλλη μια φορά μαδιάζεις. Ποιος σε αδειάζει, ρε Νικόλ, με δουλεύεις? Απλώς σου λέω όλη την αλήθεια για να ξέρεις τι σου γίνεται. Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω. Αλλά δεν γίνεται.
Λοιπόν, έφυγα γιατί είμαι πνιγμένος. Ό,τι θες πάρε μου εκεί. Ευχαριστώ. Τώρα η μικρή όλη μέρα έξω ήθελα να ξέρω εγώ. Δεν κουράζεται? Δεν ξέρω, αλλά θα την πάει η Μαρία τώρα στο μουσείο να δει τα ζωάκια. Καλύτερα έτσι. Δεν θα ήθελα να με δει έτσι ταραγμένη. Σου ζήτησα κάτι και απαιτώ να το σεβαστείς. Κάτσε, κάτσε ρε Άννα μου, μην το κλείνεις. Άκουσέ με λίγο. Τι θες? Θέλω να τα ξαναβρούμε. Νιώθω απέσια που σε έμπλεξα σε όλη αυτή την κατάσταση. Κάνε μας τη χάρη. Και μην με ξαναενοχλήσεις. Τι έγινε? Η Νικόλ θέλει να τα ξαναβρούμε, λέει. Συγγνώμη, γιατί τσακωθήκατε? Για μένα. Ναι, και τώρα άλλαξε κουβέντα, σε παρακαλώ πολύ, Όλγα, γιατί δεν θέλω να χαλαστώ. Πω, κούκλα είσαι, κούκλα. Καλά, ε, θα κάψεις καρδιές απόψε. Δεν πάω για να κάψω καρδιές, να περάσω καλά πάω. Α. Τα κορίτσια πού είναι να τα χαιρετήσω? Η Ελένη έχει πάει για ψωμί και η Αφροδίτη είναι μέσα στην κουζίνα, τη γανίζα. Μην πας μέσα όμως, βρωμίσουν τα ρούχα στο και θα πάει τσάμπα όλη αυτή η κολόνια που έβαλες. Εντάξει, να τον φεύγω. Ναι. Να βγαίνεις πιο συχνά, Μάρτα μου. Να διασκεδάζεις, να περνάς καλά και να ξεκουράζεις τέλος πάντων από το διάβασμα για το όνομα του Θεού. Και μην κοιτάς τώρα εκεί. Δεν κατάλαβα γιατί. Εγώ για το καλό σου το λέω, παιδί μου. Πώς χρειάζεσαι λεφτά? Όχι, έχω. Όχι, γιατί εκεί θα χρειαστείς λεφτά, παιδάκι μου. Πετάξτε στραγουδιστές λουλούδια να κάνετε καμιά ζημιά τέλος πάντων. Δεν πάμε στα μπουζούκια. Σε ρεμπετάδικο πάμε. Α, σε ρεμπετάδικο. Άντε λοιπόν να σε καθυστερώ, πήγαινε και να περάσετε καλά, ε. Καλά, ε, κούκλα είσαι, κούκλα. Πού να μη σε φτύσω, ε. Λοιπόν, ρε Παύλο, για κούμποσε είναι λίγο, σε παρακαλώ, γιατί δεν είμαι σίγουρη το που κούμποσε καλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Άντε. Καλά. Bye. Bye. Το πίσω δεν το είχα δει. Σε φτιάξω εγώ, κυρία Μάρτα. Σε φτιάξω. Το πίσω ήταν πολύ. Ξεθεώθηκε παίζοντας με τα ζωάκια στο μουσείο. Έπεσε ξηρή. Λοιπόν, Ολγά. Πάρε ένα τηλέφωνο το Στέφανο να έρθει να φάει μαζί μας. Σε παρακαλώ πολύ, κάτω για χάρη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πάρω τηλέφωνο. Αν θέλει, ας ρίξει αυτό στα μούτρα του και ας καταλάβει επιτέλους το λάθος του. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ανακατεύεστε. Το πας φυρί-φυρί για να πάρει ανάποδη ο Στέφανος και μετά θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Αυτά σου έλεγα κι εγώ με την Άννα, αλλά δεν με άκουγες. Έφερα το ψωμί. Καλή. Μαμά. Η μαμά πήγε στην Αθήνα και ο μπαμπάς βγήκε για βόλτα. Πέρασα από το σπίτι του Φίλιππου και τον είδα να υποδέχεται μια κοπέλα. Τι κοπέλα? Έλαντε. Κόμμενα, τι άλλο. Ζήλεψες? Σιγά μη ζήλεψα. Μη σου πω αν ακουφίστηκα κιόλας. Τόσο πολύ έχει ξενερώσει μαζί του. Ξέρω εγώ, έτσι φαίνεται.
Αυτές είναι οι σημερινές της πράξεις, συν κάτι ψηλά που τα άφησα στο ταμείο, όπως μου έχεις πει. Μάλιστα. Αύριο θα φέρουν την παραγγελία με τα φυσίγια, μην το ξεχάσεις. Όχι, το θυμάμαι. Τι έχεις? Ξέρεις την παροιμία που λένε, προσπαθείς να αγιάσεις, αλλά δεν σε αφήνουν? Ναι, απλά δεν καταλαβαίνω που κολλάει. Τίποτα. Κάτι δικά μου. Να σου πω, πεινάω πολύ, αλλά βαριέμαι να πάω από τον πατέρα μου να φάω. Πάμε εδώ δίπλα στο καινούριο μαγαζί που άνοιξε για πίτσα. Ή βιάζεσαι? Όχι, δεν βιάζομαι. Πάμε. Όλη μέρα σε σκεφτόμουν. Άμα σου πω κι εγώ το ίδιο, θα με πιστέψεις? Αυτοκόλλητοι γίναμε. Άντε να δούμε. Α, όχι. Να φάμε πρώτα, να πάρουμε δυνάμεις. Και έχουμε και μια σοβαρή κουβέντα να κάνουμε. Αντέχεις? Όχι για πολύ. Να φάμε γρήγορα, ναι. Α, όχι, θα σε βασάνισω. Άργησε. Θέλω να μιλήσουμε. Αμαλία, είχα μια πολύ δύσκολη μέρα και είμαι πολύ συνευχιασμένος. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι εγώ θα φοβάμαι να σου μιλήσω? Στο κάτω-κάτω, αν δεν είχες όρεξη για γκρίνιες, ας μην ανακατεύεις την Άννα στις αιμονές σου. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν πρόκειται για αιμονές. Έχεις ανάγκη από βοήθεια και η κόρη σου είναι η μόνη που μπορεί να σε πείσει. Κανείς δεν μπορεί να με πείσει για κάτι που δεν πιστεύω. Και η Άννα μου έχει τρομερή αδυναμία. Από τότε που έπεσα σε κόμμα, κάθε φορά που ακούει κάτι για μένα, κάτι ότι παθαίνω στην υγεία μου, μια αρρώστια, οτιδήποτε, τρέμει σαν το ψάρι. Δεν έχεις το δικαίωμα να την τρομοκρατείς έτσι, Δημήτρη. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Αν δεν σ' αρέσει ο τρόπος που εκφράζω το ενδιαφέρον μου και την αγάπη μου, η πόρτα είναι ανοιχτή και μπορείς να φύγεις. Εγώ έτσι αισθάνομαι τη συντροφικότητα. Αν εσύ την βλέπεις αλλιώς, δεν ταιριάζουμε. Ναι, φώναξα την κόρη σου που της έχεις αδυναμία. Μπας και σου αλλάξει γνώμη. Αν εσύ δεν βλέπεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, εγώ το βλέπω. Και είμαι υποχρεωμένος να σε προστατεύσω με όποιο τρόπο. Καταλαβαίνεις?